Συνάδελφοι, εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, χαιρετίζουμε και εμεί με τη σειρά μα τη σημερινή σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Ταυτόχρονα θέλουμε εδώ πέρα να μεταφέρουμε το αγωνιστικό, το ελπιδοφόρο μήνυμα τη συγκρότηση Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων το προηγούμενο διάστημα, το οποίο θα καλύπτει του μισθωτού και του ασκουμένου δικηγόρου. Η συγκρότηση του Σωματείου μα προέκυψε μέσα από μια πολύ μαζική, μαχητική, αγωνιστική, ιδρυτική γενική συνέλευση, στην οποία μεταφέρθηκε πλούσια πείρα, μεταφέρθηκε προβληματισμός, γόνιμος, μεταφέρθηκαν οι αγωνίες, οι ανησυχίες των συναδέλφων μας, αλλά μεταφέρθηκε επίσης η έντονη αντιπαράθεση, τα πάρα πολλά προβλήματα που βιώνουν στους χώρους δουλειάς τους. Η συγκρότηση του σωματείου μας, όσο και αν ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν ήρθε ως κεραυνός εν ερθρία, δεν ήρθε από το πουθενά. Ήταν το αποτέλεσμα σημαντικών παρεμβάσεων, σημαντικών κινητοποιήσεων στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Ήταν αποτέλεσμα της συζήτησης, του προβληματισμού με πάρα πολλούς συναδέλφους μας, νέους δικηγόρους, ασκουμένους, αλλά και εργαζομένους μεγαλύτερων ηλικιών, στα δικαστήρια, όπου αυτοί συγκεντρώνονται, όπου αυτοί ζουν και εργάζονται. Ήταν το αποτέλεσμα της σκέψης του προβληματισμού ότι η κατάσταση που βιώνουμε δεν μπορεί να συνεχιστεί, ότι έχουμε αντίπαλο, πρέπει να τον αναγνωρίσουμε και να το στοχεύσουμε. Ήταν, αν θέλετε, το απαραίτητο αυτό βήμα, η όριμη ανάγκη, δεδομένου ήδη ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουμε απέναντί μας ξεκάθαρο αντίπαλο. Έχουμε το σύνδεσμο δικηγορικών εταιριών, τους εργοδότες μας, οι οποίοι ήδη έχουν συστήσει το δικό του σύλλογο ήδη από το 2010. Ήταν, αν θέλετε, το αποτέλεσμα του ότι δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε από το Δικηγορικό Σύλλογο ή από την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων να εκπροσωπήσουν το συμφέροντά μας, γιατί είναι όργανα των αφεντικών μας, όργανα της εργοδοσίας, δεν μπορούν εκεί πέρα μέσα να οργανωθούν και να οργανώσουν μέσα στα συμφέροντά τους οι εργαζόμενοι και τα αφεντικά τους. Η ίδρυση του σωματείου μας ήδη έχει φανεί ότι επιβεβαιώθηκε για το λόγο ότι δεν έχουμε συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, δεν έχουμε μισθό, δεν έχουμε ωράριο, δεν έχουμε ασφάλιση, δεν έχουμε επιδόματα, δεν έχουμε άδεια. Δηλαδή, ήταν απαραίτητο να υπάρξει εκείνο το εργατικό σωματείο, εκείνο το δικαστικό όργανο, το οποίο θα μπει μπροστά, θα παλέψει να κατοχυρώσει όλα εκείνα που σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, μέσα από την ανυποχώρητη πάλι των εργαζομένων, το προηγούμενο διάστημα έχουν ήδη κατακτηθεί. Αν θέλετε, την ίδρυση του σωματείου μας ήδη επιβεβαίωσε η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε. Τελειώνω. Οι καταγγελίες που μας έρχονται από πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, με την πολύ μεγάλη εντατικοποίηση, με τις απολύσεις σε πολλούς σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, με τα δικαστήρια που λειτουργούν ως υγειονομικές βόμβες, υπάρχουν κρούσματα και στο εφετείο Θεσσαλονίκης και στην εισαγγελία πρωτοδικών βρέθηκε σήμερα κρούσμα αντίστοιχα και στο λευκό συνέδριο και γι' αυτά δεν παίρνει κανείς καμία απολύτως ευθύνη, δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας υγείας των εργαζομένων. Χθες είχαμε διοικητικό συμβούλιο, αποφασίσαμε να μπούμε μπροστά για τη μαζικοποίηση του συνδικάτου μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε πλατιά σύσκεψη το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, αποφασίσαμε να μπούμε μπροστά σε εξορμήσεις στο σύνδεσμο δικηγορικών εταιριών στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες για να καταγγείλουμε τα κρούσματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, τα κρούσματα εργοδοτικής τρομοκρατίας και την αντικοποίηση. Και αν θέλετε να κλείσω με αυτό, επειδή συζητήθηκε και απασχόλησε τη σημερινή μας σύσκεψη, θέλουμε να οργανώσουμε και στην κατεύθυνση όλους τους μισθωτούς και τους ασκουμένους να μπουν μπροστά, να εκφράσουν την αντίδρασή τους και ως νομικοί για το νέο πτωχευτικό κώδικα, για το νέο επαίσθητο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, για τις αλλαγές που έχουν ήδη ψηφιστεί για το συνδικαλιστικό νόμο και οι ίδιοι να πάρουν την ευθύνη και με τις νομικές τους γνώσεις αλλά και με την οργάνωση της πάλης τους για να μην περάσουν αυτοί οι νόμοι να μείνουν στα χαρτιά και οι ίδιοι να σταθούν στο πλευρό του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, στο πλευρό των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Γνωρίζουμε ότι έχουμε απέναντί μας έχουμε μπροστά μας πάρα πολλή δουλειά, έχουμε ξεκάθαρο αντίπαλο και θεωρούμε ότι πρέπει να δυναμώσει παραπάνω και στο δικό μας κλάδο η οργάνωση και η διεκδίκηση των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ.